Λοιπόν, θα σου κάνω μπριγκαντέιρος ή μπεζίνιος. Μπριγκαντέιρος σημαίνει ταξίαρχος στα πορτογαλικά. Πες την ιστορία, έλα, τα πάμε. Πες εσύ τη μισή από εγώ την άλλη μισή. Τη μισή ιστορία, λοιπόν. Και ο ταξίαρχος Γκόμες, κούκλος, καλονός. Λοιπόν, για πες τι έκανε αυτός. Δεν το θυμάμαι καλά την ιστορία. Αυτός τέλος πάντων ήταν ένας, μετά το πόλεμο κι αυτός, όλα τότε γίνανε, το 45. Ήταν ένας κούκλος πάρα πολύ έτσι και πολύ κοινωνικός, ο οποίος έβαλε δύο φορές υποψηφιότητα για πρόεδρος. Και στην καμπάνια του επάνω που τρέχανε όλες οι γυναίκες ερωτευμένες με αυτόν, κάποια του έκανε αυτά τα γλυκάκια, τα οποία είναι σαν τα δικά μας. Τα βενιζελικά. Ακριβώς το ίδιο. Mm. Πήγε ο Βενιζέλος στην, στη Λίμνο και κάναν τα βενιζελικά. Και μετά οι κοπέλες που ήταν οπαδές του, πηγαίναν και κάναν καμπάνια προσφέροντας στον κόσμο αυτά τα γλυκά τα που οποία λέγονται μπριγκαντέιρος. Ναι. Και, και γενικά μπριγκαντέιρος στα ζαχαροπλαστεία της Βραζιλίας είναι τα μικρά γλυκίσματα, τα τουφάκια, τα σοκολατάκια. Ναι. Και η δεύτερη ονομασία που το έμαθα από ένα κοινό μας φίλο λέγονται μπεζίνιος, δηλαδή φυλάκια. Μπέζος στα πορτογαλικά είναι φυλάκια. Οπότε σήμερα έχω να σου δώσω χιλιάδες εκατομμύρια φυλάκια για να σε γλυκάνω. Λοιπόν. Ναι. Να πούμε ότι πανεύκολες συνταγές, εγώ θα σου κάνω τρεις διαφορετικές εκδοχές των μπριγκαντέιρος με βάση το ζαχαρούχο γάλα. Λοιπόν, δώσε φωτιά. Α, μέτρια φωτιά. Όλες τις φωτιές θα τις ανάψω. Όλες τις φωτιές και τα τρία τα σκεύη θα κάνουμε με μιας τρία διαφορετικά τρουφάκια. Τα οποία μάλιστα θα τα βγάλω τώρα για να τα δεις, γιατί τα έχω κάνει από πριν για να παγώσουν, για να σφίξουν. Βγάλτε να τρώμε και καλά. Καταλάβω γιατί μιλάμε. Ακριβώς. Λοιπόν, το ένα είναι με μπισκότο, το άλλο είναι με κανέλα και το άλλο είναι με λάιμ. Μόσχο λέμονο. Ας τα δω μπροστά μας. Εδώ. Και στο ένα θα βάλουμε και λιωμένη σοκολάτα. Wow. Τέλεια. Πανεύκολα, πεντανόστιμα και οικονομικά. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε. Εδώ είναι τα τρία πασπάλια που θα πανάρουμε τα τρία παναρίσματα. Ζάχαρη κρυσταλλική με λάιμ, τριμμένο μπισκότο, οποιοδήποτε μπισκότο έχουμε. Κρυσταλλική ζάχαρη με κανέλα. That's it. Έχεις εντυπωσιαστεί με την απλότητά μου. Ναι. Λοιπόν, βούτυρο. Θα κάνουμε και τα τρία μονομιάς. Δεν θέλω δυνατή θερμοκρασία για να μπορούμε να τα ελέγξουμε. Είναι μια συνταγή που την κάνει και ένα πιτσιρίκι στο σπίτι, πάντα βέβαια με τη συνοδεία του μπαμπά ή της μαμάς. Και νομίζω ότι θα γίνει το γλύκισμα το επόμενο. Λες, ε? Ναι, θα γίνει, θα γίνει. Είμαι σίγουρη. Πεθαίνω γιατί ό,τι έχει ζαχαρούχο. Λοιπόν, σε κάθε ένα τηγάνι θα μου βάλει ζαχαρούχο γάλα. Όχι από μια κουταλιά. Ένα τηγάνι. Στο δεύτερο και στο τρίτο τηγάνι. Ζαχαρούχο γάλα, ναι. Τα κάνουμε όλα μαζί. Ωραία. Και εγώ θα βάλω από μια κουταλιά τη σούπα βούτυρο. Η βάση είναι σχεδόν ίδια. Βούτυρο. Βούτυρο. Και βούτυρο. Και μόνο η υφή αυτή. Ναι. Λοιπόν. Όταν ήμασταν μικροί, μας άνοιγαν ένα μικρό κουτάκι με δύο τρυπές και το ρουφούσαμε. Ναι. Βγαίναμε να παίξουμε. Το απογευματινό ήταν το απογευματινό. Ε. Τέλεια. Λοιπόν. Εδώ βάζεις λευκή σοκολάτα. Λευκή σοκολάτα στο πρώτο μαζί με ξύσμα από lime. Αυτό είναι λίγο πιο δυνατό, περίμενα το χαμηλό. Ναι, χαμηλώσε το, αλλά χαμηλή θερμοκρασία θέλω, μέχρι να βάλουμε τουλάχιστον όλα τα υλικά μέσα. Ωραία, το έκαψε, δεν πειράζει. Είναι τόσο νόστιμο αυτό, είναι καραμέλα. Λοιπόν, στο πρώτο, ξαναλέω, ζαχαρούχο γάλα, λευκή σοκολάτα, βούτυρο. Στο δεύτερο θα βάλω πάλι λευκή σοκολάτα. Αλλά θα βάλω και τυρί κρέμα. Α, κάτσε να... Εδώ έχουμε βάλει και lime, όπως. Και lime, ναι. Αυτό τα ανακατεύουν μέχρι να πάρει βράση και μέχρι να αρχίσει να δένει. Α, δένει αυτό, ε. Θα δέσει, θα δεις, ναι. Και στο τρίτο θα βάλουμε καραμελωμένο γάλα. Αυτό είναι που πες πώς το κάνουμε, λοιπόν, το ξέρετε κι εσείς. Λοιπόν, αυτό πώς το κάνουμε. Παίρνουμε τη συσκευασία από το ζαχαρούχο γάλα, βγάζουμε την ταινία που έχει γύρω, την ετικέτα ουσιαστικά, και το βράζουμε για 2 με 2,5 ώρες μέσα σε μια κατσαρόλα με νερό που το καλύπτει συνεχώς. Το αφήνουμε να κρυώσει και έχουμε ζαχαρούχο γάλα. Στην ουσία τι γίνεται, καραμελώνει το γάλα. Και στο τρίτο θα βάλουμε μέσα και κανέλα. Μπόλικη κανέλα. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα αυτό που κάνουμε είναι τα ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να δέσουμε. Σε αυτό εδώ, επειδή έχει το τυρί κρέμα, θα σου δώσω και ένα σύρμα να το ανακατέψουμε, γιατί θα κάνεις βολάκια. Α, θα πάρω εγώ, περίμενε. Ωραία, εδώ έχουμε τυρί κρέμα,
Και λευκή σοκολάτα. Ακριβώς. Εδώ έχουμε λευκή σοκολάτα μαζί με lime. Και εδώ έχουμε κανέλα. Και ζαχαρούχο γάλα. Ωραία. Λοιπόν, θέλει λίγο υπομονή. Δεν θέλω να έχει δυνατή θερμοκρασία γιατί θα το κάψουμε. Να, αυτό είναι σχεδόν έτοιμο. Να το βλέπεις πως αρχίζει και δένει. Ναι. Με το που πάρει βράση, μετά από μισό λεπτό είναι έτοιμο. Να. Και βέβαια, αντικολλητικά τηγάνια. Αντικολλητικό τηγάνι. Γιατί ανέχεται. Βέβαια. Διότι το γάλα πιάνει απεγνωσμένα. Πόπο, τι ωραία που μυρίζουν. Αυτό ήταν. Ήταν εύκολα, δεν είναι. Ναι. Γιατί γελάς, κάτι σκέφτηκες. Όχι, γιατί χαίρομαι. Βάλε εδώ κάτι, ανακάτεψε. Τώρα. Θα σε κάνω σαρανταποδαρούσα. Σαρανταποδαρούσα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι έτοιμο, βλέπεις. Ναι. Έχει δέσει, θέλουμε όπως περνάμε όλη την επιφάνεια του τηγανού να κάνει αυλάκι. Αυτό. Ναι. Πάει αυτό, έτοιμο. Και αυτό το νιώθω εδώ, ότι με δυσκολεύει λίγο, οπότε και αυτό σε ένα λεπτό. Ναι. Λίγο ανακάτεμα και σε αυτό. Και αυτό που κάνουμε, στην ουσία αυτό που θα μας καθυστερήσει λίγο, είναι ότι πρέπει να το διάσουμε σε ένα άλλο σκεύος. Θα το σκεπάσουμε με μια διαφανή μεμβράνη. Θα το αφήσουμε να κρυώσει απαραίτητα, μην το βάλει κανείς κατευθείαν στο ψυγείο. Να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και μετά στο ψυγείο να σφίξει καλά για να μπορούμε να το πλάσουμε. Πόσες ώρες θέλει? Αυτό σε μία ώρα έχει σφίξει. Α, ναι. Θα γίνει απλά στελίνη. Ωραία, έτοιμο και αυτό. Ωραία. Και αυτό έτοιμο. Και αυτό έτοιμο, ωραία. Το βάζει αυτό εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, τρία διαφορετικά τρουφάκια. Lime, με λευκή σοκολάτα. Με κανέλα. Και με κανέλα. Τα βγάζω από το ψυγείο αυτά που έχω ήδη έτοιμα από πριν. Είπαμε, τα αφήνετε πρώτα στη θερμοκρασία δωματίου και μετά μία ώρα στο ψυγείο για να γίνουν πλαστελίνη οι υπολαγούλες. Πλαστελίνη, θα τα δεις τώρα. Λοιπόν, όντως, αυτό είναι με το τυρί, το τυρί κρέμα. Να φέρω εδώ τις επικαλύψεις. Ναι. Που πολύ ωραία εδώ έχεις κάνει δεκορασιόν. Δεκορασιόν, ναι. Α, και τώρα κάνουμε μπαλάκια. Κάνεις μικρά μπαλάκια. Όπου τη μαλακό μήνυμα. Λοιπόν, αυτό θα το βάλουμε στο τριμμένο μπισκότο. Α, επίσης κάτι άλλο γιατί θα μας κολλάσει στα χέρια λίγο. Νερό. Λίγο νερό, πολύ λίγο νερό. Για να μπορεί να ξεκολλήσει εύκολα. Και επειδή αυτό είναι και πολύ κολλητικό, παίρνει ακριβώς μία μικρή κρούστα. Τα μπριγκαντέιρος, τα τρουφάκια λοιπόν αυτά, τα συντηρούμε στο ψυγείο, αν προλάβουν να μπουν στο ψυγείο, γιατί είναι εθιστικά. Ναι. Και σε αυτά με την κανέλα και τη ζάχαρη, αν θες, λιωμένη σοκολάτα. Α, γιατί βάζεις μέσα χαρτάκι. Το τρώω εγώ το lime. Παιδί μου, φάτο, δικό σου είναι. Για τη συνταγή τρούφες με ζαχαρούχο γάλα θα χρειαστείτε: για τις τρούφες λευκή σοκολάτας με lime, 400 γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 1 κουταλιά της σούπας ξύσμα lime, 50 γραμμάρια λευκή σοκολάτα, ζάχαρη και ξύσμα lime για την επικάλυψη. Για τις τρούφες λευκή σοκολάτας με μπισκότο, 400 ml ζαχαρούχο γάλα, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 120 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα, 50 γραμμάρια λευκή σοκολάτα και μπισκότα τύπου πτιμπέρ τριμμένα για την επικάλυψη. Για τις τρούφες με καραμέλα και κανέλα, 400 ml ζαχαρούχο γάλα, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, μισό φλιτζάνι καραμελωμένο γάλα, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ζάχαρη και κανέλα για την επικάλυψη και λιωμένη σοκολάτα προαιρετικά για διακόσμηση. Έχεις ξαναφάει κάτι αντίστοιχο? Δεν είναι? Παιδική μνήμη. Ναι. Εδώ μας βαξί. Είναι η υφή φοβερή. Έχει αυτό το μαστιχωτό. Είναι... Το κρίτσι κρίτσι. Το lime που μας χοβολάει. Που εντάξει, εντάξει, νομίζω εγώ όταν είδα τη συνταγή αυτή προφορά λέω πω δεν θα τρώγεται. Είναι πολύ γλυκό. Αλλά δεν είναι γλυκό γιατί μάλλον έχει μέσα... πώς το λένε, έχει την κρέμα, το τυρί, έχει το lime που σπάει τη γλυκύτητα από το, θα φάω από και το αυτό. Ζαχαρούχο γάλα. Τώρα που έβαλε σοκολάτα μου κάνει κάτι. Ζαχαρούχο με κανέλα. Φοβερό. Νομίζω θα είναι για μένα το επόμενο κέρασμα. Εύκολο, γρήγορο, οικονομικό. Απλά πρέπει να μείνει στο ψυγείο. Και τα συντηρείς μετά στο ψυγείο για να μην λιώσουν κιόλας, κυρίως γι' αυτό το λόγο. Και
υπέροχο δωράκι. Πας σε ένα σπίτι, πάμφθινο, τα τυλίγεις και μέσα σε ένα τέτοιο απλό χαρτί. Με μια ωραία κορδέλα. Με μια ωραία κορδέλα. Και με ένα σπάγκο. Εφιστικό. Και ταξιδεύεις λίγο από Βραζιλία. Μας ταξίδεψες εξωτικά. Εδώ θέλει και ένα παπαγάλο να τον έχεις δίπλα και να τα τρως αυτά. Ένα λοσλόρος. Για τις τρούφες, μοιράζουμε σε τρία τηγάνια το ζαχαρούχο γάλα και το βούτυρο. Στο πρώτο προσθέτουμε τη λευκή σοκολάτα, το ξύσμα lime. Στο δεύτερο προσθέτουμε τη λευκή σοκολάτα και το τυρί κρέμα. Στο τρίτο προσθέτουμε το καραμελωμένο γάλα και την κανέλα. Ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά και τα τρία μείγματα μέχρι να δέσουν. Έπειτα τα βάζουμε σε ξεχωριστά μπολ, καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και αφού έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου, τα βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα να σφίξουν. Στη συνέχεια, πλάθουμε τις τρούφες σε μικρά μπαλάκια. Τις τρούφες λευκής σοκολάτας με τυρί κρέμα τις περνάμε από το τριμμένο μπισκότο. Τις τρούφες με τη λευκή σοκολάτα και το lime τις περνάμε από τη ζάχαρη ανακατεμένη με ξύσμα lime. Και τις τρούφες με καραμέλα τις περνάμε από τη ζάχαρη ανακατεμένη με την κανέλα και περιχύνουμε με τη λιωμένη σοκολάτα.